Ένα τρίτο μέρος που έχουμε βέβαια διεθνή επικαιρότητα. Σε λίγα λεπτά η Εύη Σπανού θα μας βάλει στο κλίμα. Αλλά θα πραγματοποιήσουμε από τη μία παρουσίαση που έχει να κάνει με βεβαιώσεις τροχονομικών συμβάντων. Από τη μία θα έχουμε σχόλιο, φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Καλοκύρη, τον πρόεδρο του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής στο νομό Ηρακλείου, να τον καλησπέρισω. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καλοκύρη. Θα έχουμε τα στοιχεία, θα έχουμε τη συζήτηση με τον κύριο Καλοκύρη και βέβαια θα έχουμε και την παρέμβαση του ομότιμου καθηγητή του ΕΛΜΕΠΑ, του κύριου Γιάννη Χλιαουτάκη. Ωστόσο, πάμε να μπούμε λίγο στο κλίμα. Είναι επίσημα στοιχεία εβδομάδας τα οποία προέρχονται μέσα από την πολύ καλή δουλειά που γίνεται από την ελληνική αστυνομία. Προσέξτε λίγο. Από 26 Τρίτου Μαρτίου μέχρι την 1η Απριλιά, μέχρι το Σάββατο, 1η Απριλίου. Υπερβολική ταχύτητα, 203 παραβάσεις. Μη χρήση προστατευτικού κράνους, 158. Μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 175. Οδήγηση υπό την επίδραση ενοπνεύματος, 101 παραβάσεις και χρήση κινητού τηλεφώνου, 74. Προσπέρασα ότι είχαμε ελέγχους σε 8.000 περίπου 567 οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.972 παραβάσεις. Οπότε, 2 στους 8 από τους ελέγχους οδηγούς παρανόμησαν και τους βεβαιώθηκε και κλήση. Να προχωρήσουμε. Λοιπόν, αυτές είναι οι βασικές λοιπόν παραβάσεις. Έχουμε άλλη κάρτα, Θεοδώρα. Για πάμε λίγο στην επόμενη κάρτα. Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 29. Αντικανονικό προσπέρασμα, 31. Αντικανονική ελιγμή, 62. Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 22. Σε κάθε παρουσίαση που κάνουμε, 22 συνάνθρωποι μας προχωρούν με κόκκινο, δεν σταματούν στο κόκκινο και γίνονται εν δυνάμει βέβαια, θα το πω όσο πιο όμορφα μπορώ, εγκληματίες. Λοιπές παραβάσεις, 1.117. Θέλω λίγο να παραμείνουμε σε αυτή την κάρτα και να πάμε εδώ στη στουντιακή συζήτηση. Θεοδώρα, σε ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Καλοκύρη. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, αλλά θέλω να σταματήσουμε εδώ, στην παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη 22. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Αυτό είναι, όπως το είπατε, είναι ένας ενδυνάμει δολοφόνος αυτός ο άνθρωπος που θα περάσει με ένα φανάρι κόκκινο και θα χτυπήσει μια οικογένεια ή έναν άνθρωπο από απέναντι. Και στερεί τη δυνατότητα σε έναν συνάνθρωπό μας να επιστρέψει σπίτι του, να ξαναδεί το παιδί του και να κλείσει μια οικογένεια. Να τα λέμε τα πράγματα όπως πρέπει να τα πούμε. Και να μην χαϊδεύουμε αυτιά. Και να μην εστιάζουμε μόνο, κύριε Καλοκύρη, στο κομμάτι των υποδομών. Ναι, ο ΒΟΑΚ δεν είναι σωστός, ελπίζουμε να φτιαχτεί. Ναι, οι επαρχιακοί δρόμοι δεν είναι σωστοί, ελπίζουμε να φτιαχτούν. Το ίδιο σκηνικό και στον βασικό ιστό στα κέντρα των πόλεων. Αλλά πού είναι η παιδεία, πού είναι η νοοτροπία? Αυτό είναι και το πιο βασικό. Πρώτα πρέπει να φτιάξουμε εμείς και μετά θα φτιάξουμε όλα τα υπόλοιπα. Η κίνηση, όπως είπατε, στο αντίθετο ρεύμα είναι μια κίνηση η οποία είναι και αυτή εισάξια να αφαιρέσει τη ζωή σε κάποιον άνθρωπο. Διπλή διαχωριστική. Διπλή διαχωριστική, πολλές φορές στην εθνική ανάποδα, το έχουμε δει και αυτό πρόσφατα τώρα, πάλι. Τελευταία, τώρα τελευταία πάλι αυτό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά και πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Αν θέλουμε να ρίξουμε όλους αυτούς τους δείκτες των ατυχημάτων που συμβαίνουν εδώ στην Κρήτη και γενικά στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να τα δούμε και να τα δούμε στη βάση τους. Γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουμε να τα λύσουμε. Έχει να κάνει λοιπόν με μια λάθος νοοτροπία, λανθασμένη νοοτροπία. Και σας ρωτώ, εσείς που έρχεστε καθημερινά σε επαφή με δεκάδες νέα παιδιά, στο πλαίσιο πάω να βγάλω ένα δίπλωμα, απευθύνομαι σε σχολές οδήγησης, δεν βλέπετε ότι κάτι δεν πάει καλά? Το βλέπουμε. Δηλαδή, όταν πιάνει τη μόνη ένας νέος, έχει διαφορετική νοοτροπία σε σχέση με την εξέλιξή του? Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι πάρα πολλά παιδιά έχουν ήδη αποκτήσει μια νοοτροπία και μια κουλτούρα. Γιατί κακά τα ψέματα, εδώ είμαστε σε ένα νησί που κάποιοι συνάνθρωποι μας οδηγάνε ήδη και δεν θα έχουν σε σχολή. Έχουν μάθει να οδηγούν λάθος. Σωστά. Και αυτό να ξέρετε ότι σε 25 ή 30 ώρες που ενδεχομένως να κάνει κάποιος μέχρι να δώσει να πάρει το δίπλωμά του, δεν αλλάζει όταν 20 χρόνια κάθεται συνοδηγός και βλέπει το γονέα του να περνάει. Τι συνοδηγός, οδηγός κάθεται. Και συνοδηγός και οδηγός να περνάει το φανάρι με κόκκινο, να μιλάει στο τηλέφωνο. Όλα αυτά χαράζουν στη μνήμη του παιδιού. Με αποτέλεσμα αυτό να είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξει με τις ώρες αυτές των μαθημάτων. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα την πρώτη κάρτα. Μιλάμε για υπερβολική ταχύτητα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Οι περισσότεροι τρέχουν δηλαδή. 203 παραβάσεις. 203 παραβάσεις πραγματικά σε ελέγχους 8.567. Πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Τα λέει από μόνο του, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε. Δεν φορούν κράνος δηλαδή. Υπάρχει άνθρωπος που ανεβαίνει στη μηχανή του αυτή τη στιγμή και δεν φορά κράνος? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και δεν είναι να φοράς μόνο το κράνος, είναι να έχεις ένα εγκεκριμένο τύπου κράνος, ένα σωστό κράνος που θα σε προστατεύσει όταν πέσεις και να μην το φοράς μέχρι το,
το πάνω από το κεφάλι, ίσα-ίσα, μόλις δεις τον αστυνομικό να το βάλεις για να μην σε γράψει. Από την εμπειρία σας, κάθε πέρυσι και καλύτερα που λένε. Όχι, δεν είναι κάθε πέρυσι και καλύτερα. Ναι. Έχουμε δει τα τελευταία 20 χρόνια τρομερές αλλαγές σε σχέση πριν 20 χρόνια. Δηλαδή ήταν δακτυλοδεικτούμενοι αυτοί που θα φορούσαν κράνος. Το θέτω διαφορετικά. Στο κομμάτι των τροχαίων συμβάντων και κατ' επέκταση των θυμάτων. Γιατί όταν κάθε χρόνο θρηνούμε και χάνουμε 65 συνανθρώπους μας κατά διάρκεια 12 μηνών, είμαστε σε θέση να πούμε κάθε πέρυσι και καλύτερα. Ναι, και βέβαια είναι λάθος ο ορισμός και ο όρος κάθε πέρυσι και καλύτερα, καθώς χάνουν άνθρωποι τη ζωή τους. Εντός πολλών εισαγωγικών, για να βοηθήσω τη συζήτηση. Ναι. Βασικό είναι σε αυτό οι υπερβολικές ταχύτητες. Οι συνάνθρωποι μας ότι οδηγάνε μηχανές νεαρής ηλικίας μεγάλου κυβισμού με αποτέλεσμα να χάνουν πάρα πολύ συχνά τον έλεγχο, διότι οι ταχύτητες είναι μεγάλες και τα αποτελέσματα τις περισσότερες φορές είναι τραγικά από για αυτούς. Από ποια ηλικία όμως σου δίνει το κράτος η δυνατότητα να βγάλεις δίπλωμα σε μηχανάκι? Από τα 16 αν είναι για 50. Το θέμα είναι όταν θα βγάλεις 16 χρόνια το δίπλωμα, τι μηχανή θα σου πάρει ο μπαμπάς σου? Θα σου πάρει ένα μηχανάκι για 50 κυβικά ή θα βρεις εσύ σαν παιδί μια ευκαιρία και θα πας να δείξεις του μπαμπά σου μια μηχανή 400 ή 500 κυβικά, ναι, και ο μπαμπάς θα την πάρει? Κανονικά δεν πρέπει να σου πάρει δεν καμία μηχανή σου και δεν πρέπει να δίνεται δυνατότητα στα 16. Πρώτη ηλικίου δηλαδή, παιδί, αυτή τη στιγμή με ποια ωριμότητα θα μπει να ανέβει σε μια μηχανή? Έπρεπε να υπογράψουν και οι γονείς να δώσουν το. Τι υπογράφει? Υπογράφει ότι στο ατύχημα τι δεν θα φταίς? Αλήθεια, αυτό είναι. Να. Λοιπόν, αναφορικά τώρα με τους δρόμους. Ξέρετε, εστιάσαμε τώρα λίγο στην παιδεία, θα πάμε στον κύριο Χιλιαουτάκη σε λίγα δευτερόλεπτα. Αναφορικά με τους δρόμους, είναι ένα θέμα το οποίο κακά τα ψέματα είναι ανθρώπινος παράγοντας και υποδομές. Συνδυασμός. Και εδώ, σαν νησί, η Κρήτη υστερεί σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα στο θέμα δρόμων, στο φωτισμό, στην ποιότητα του δρόμου, στις κλίσεις που έχει ο δρόμος και γενικά σε ένα σύνολο πραγμάτων που θα πρέπει να έχει και να σου προσφέρει ο δρόμος για να σε γλιτώσει από κάποιο ατύχημα. Δηλαδή, δεν φταίς εσύ που έρχεσαι από απέναντι, αν εγώ χάσω τον έλεγχο της μηχανής και δεν υπάρχει ένα στιθέο στη μέση να προστατεύσει. Αν υπάρχει αυτό το στιθέο, δεν θα χτυπήσεις εσύ. Εγώ έκανα το λάθος, εγώ θα το πληρώσω. Δεν θα τιμωρήσω όμως εσένα. Έχουμε να κάνουμε με ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο. Έχουν διατυπωθεί ενστάσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι? Ναι. Αναφορικά με το στιθέο. Ναι, ναι μεν, υπάρχει το αλλά. Το αλλά γιατί? Το αλλά είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος. Δηλαδή σε περίπτωση ενός τροχαίου συμβάντος, αν κάποιος φύγει στο αντίθετο ρεύμα, ίσως σωθεί αν δεν υπάρχει κάποιος από την αντίθετη πλευρά. Ναι, αλλά δεν φταίσαι εσύ από απέναντι. Δεν φταίσαι εσύ από απέναντι. Αν του άλλου του φύγει το αυτοκίνητο, πρέπει να σε προστατεύσει και το κράτος σε αυτό. Έχασα εγώ τον έλεγχο. Εσύ τι φταίς από απέναντι να μην πας το μεσημέρι σπίτι σου? Έπρεπε να πάω με 80 και πάω με 180. Φταίς εσύ σε κάτι? Όχι. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον στον αυτοκινητόδρομο ή στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και στον δρόμο που συνδέει το Ηράκλειο με τη Μισαρά, πρέπει να γίνει ένα αστιθέο. Δεν μπορούμε να χάνουμε κάθε χρόνο τόσες ζωές και να είναι αιτία αυτό. Μάλιστα. Να βάλουμε στην συζήτηση και τον ομότιμο καθηγητή του ΕΛΜΕΠΑ και μέλος του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, τον κύριο Γιάννη Χιλιαουτάκη. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μας έχει κάνει την τιμή να τοποθετηθεί εδώ στην εκπομπή. Την καλησπέρα μας, κύριε καθηγητά, πώς είστε? Καλησπέρα, αγαπητέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είσαστε πάντα ένα υπόδειγμα καλής πρακτικής. Αυτό που κάνετε είναι αξιέπαινο. Που δεν κάνετε κάτι μετά που θα συμβεί ένα τραγικό γεγονός, αλλά προσπαθείτε συνεχώς να μας κρατάτε σε γρήγορση. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, πόσο και εμείς ανάγνωση. Οι δημοσιογράφοι επηρεαζόμαστε μέσα από μια τραγική είδηση που έχει να κάνει με νέο παιδί που χάνει τη ζωή του στους δρόμους της Κρήτης. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε? Δεν είναι μια είδηση που την περνάμε απλά. Είναι μια είδηση που την έχουμε παρουσιάσει εκατοντάδες φορές και αφήνει κάτι μέσα μας διαχρονικά. Οπότε, ζητήματα παιδείας και πολιτισμού στο προσκήνιο με φόντο την αύξηση των τροχαίων συμβάντων και θέλω να σας ρωτήσω, δεν σας αρέσει η έκφραση τροχαίο δυστύχημα και πολύ καλά είστε από τους, λίγους. Ήθελα επίσης να σας συγχαρώ, συγγνώμη που σας διέκοψα, για το ότι αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τον όρο τροχαία ατυχήματα. Μιλάτε για συμβάντα, μιλάτε για περιστατικά, μιλάτε για εκβάσεις, αλλά όχι για ατυχήματα. Για ποιο λόγο? Διότι πολύ απλά τα έχουμε πει χίλιες φορές, τα επαναλαμβάνουμε. Έχει να κάνει με την ευθύνη του οδηγού, με την ευθύνη του ανθρώπινου παράγοντα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, το να μιλάμε για τροχαία ατυχήματα
είναι κάτι το οποίο μάλλον πάει να συγκαλύψει το πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τώρα επίσης με την ευκαιρία, επειδή άκουσα την παρουσίαση που κάνατε σχετικά με τον ρόλο των υπηρεσιών προστασίας του πολίτου, συγκεκριμένα της Τροχέας, να συγχαρούμε την Τροχέα και να ευχηθούμε αυτό που λένε οι Εγγλέζοι «keep going», δηλαδή να συνεχίσει η Τροχέα το ρόλο της, το έργο της, να μην διστάζει, να μην επηρεάζεται σε καμία περίπτωση από κανένα φορέα και να κάνει τη δουλειά της, προσπαθώντας να επιβάλλει τον κώδικα, την τήρηση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Κατά πόσο σας προβληματίζει αυτή η νοοτροπία που διαμορφώνεται στις τάξεις της νέας γενιάς με φόντο και την αύξηση των τροχαίων συμβάντων τα τελευταία χρόνια στην περιφέρεια Κρήτης, επειδή καθημερινά έρχεστε και εσείς σε επαφή με τους φοιτητές σας, είστε βέβαια και μέλος του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας. Τι είναι αυτό το οποίο εισπράτετε? Κοιτάξτε, ένα πρώτο πράγμα που αφορά στην Κρήτη. Ο εξιδαϊσμός στερεοτυπιών, όπως αυτό που λέμε πολύ συχνά, η κριτική λεβεδιά, η μαντζιά, και λοιπά πολλά, για τα οποία καμαρώνουμε δυστυχώς και ως γονείς όταν βλέπουμε, το ανέφερε πολύ εύστοχα ο συνάδελφος προηγουμένως, καμαρώνουμε όταν βλέπουμε το παιδί μας να οδηγά ή το παίρνουμε δίπλα μας και το μειούμε σε μία συμπεριφορά διακινδύνευσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς Δεν μπορεί άλλο να συμβαίνει. Πώς αντιμετωπίζετε? Να πηγαίνει παραπέρα. Να σας πω, έχουμε πάει κατ' επανάληψη το εργαστήριό μας σε πάρα πολλά σχολεία που μας αποστέλνουν προσκλήσεις συνάδελφοι εκπαιδευτικοί προκειμένου να κάνουμε κάποια βιωματικά σεμινάρια, να πούμε κάποια πράγματα. Το πρώτο πράγμα το οποίο δίνουμε ως αρνητικό παράδειγμα είναι τι, ότι απ' έξω από το σχολείο είναι παρκαρισμένα πάρα πολλά μηχανάκια τα οποία δεν έχουν ούτε καθρέπτες, ούτε κράνη, ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα. Επίσης, παρατηρούμε ότι η εισαγγελία Ηρακλείου, επί και ευκαιρία σας πληροφορώ, ενδεχομένως να μην το γνωρίζετε, μας στέλνει ανήλικους παραβάτες προς τιμή της. Το γνωρίζουμε, βέβαια. Παραβάτες, το γνωρίζετε. Για να τους κάπως εκπαιδεύσουμε, ευαισθητοποιήσουμε και να τους συγκινήσουμε ούτως ώστε να αλλάξουν νοοτροπία. Βλέπουμε ότι έρχονται με τα μηχανάκια χωρίς κράνο, χωρίς τίποτα, τα αφήνουν λίγο παραπάνω ενώ δεν επιτρέπεται να οδηγούν και έρχονται συνέχεια μέσα σε εμάς, στο εργαστήριό μας, για να κάνουμε κάποιες... Κύριε Χιλιαοντάκη, άνω τελεία, γιατί είναι πολύ ξεχωριστό αυτό το οποίο λέτε. Κύριε Καλοκύρη, ακούστε λέει ο κύριος Χιλιαοντάκης, δηλαδή μπαίνετε στη διαδικασία κι εσείς να κάνετε ένα μάθημα πρακτικό με έναν μαθητή σας, να ολοκληρώνει το μάθημα και μετά να πιάνει το τιμόνι για να πάει χωρίς ζώνη, χωρίς καθρέφτες, χωρίς πινακίδες, χωρίς τίποτα. Είναι αρκετό το φαινόμενο. Δεν είναι μια αντίφαση λίγο? Είναι, πώς δεν είναι, φυσικά και είναι αντίφαση. Σας έχει τύχει? Αρκετές φορές. Αρκετές φορές. Άμα πούμε ότι δεν έχει τύχει, θα πούμε ψέματα. Γι' αυτό ξαναλέμε ότι το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής πρέπει να μπει σε όλες τις βαθμίδες σαν κύριο μάθημα και όχι πρόσθετο μαζί με κάποιο άλλο για κάποιες λίγες ώρες. Και καλό θα ήταν σε αυτό να δούμε και τι γίνεται μετά από ένα ατύχημα για να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά. Δηλαδή, έγινε το ατύχημα. Πώς διαμορφώνεται η ζωή του ανθρώπου που θα επιβιώσει από αυτό το ατύχημα σε ένα βάθος χρόνου, ενός χρόνου, δύο χρόνων, μέχρι να έρθει η αποθεραπεία, αν τελικά έρθει, και πώς θα είναι η καθημερινότητά του? Αυτό θεωρώ ότι θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να σκεφτεί περισσότερο πριν κάνει το σφάλμα αυτό. Ερώτηση. Ένας μαθητής σε μια σχολή οδηγών της ενδοχώρας και ένας μαθητής της πόλης, ενός αστικού κέντρου, έχει διαφορετική νοοτροπία με το καλημέρα μόλις τον γνωρίζετε? Έχει, ναι. Έχει. Είναι πιο ελεύθερα τα πράγματα. Έχουν να κάνει με τις αρχές που έχει πάρει, με τους ελέγχους που μπορεί να υπάρχουν στις πόλεις. Ναι, αφήστε το θέμα των αρχών. Οι αρχές είναι κάτι το οποίο το έχει η οικογένεια εξ αρχής, είτε είναι στην ενδοχώρα, είτε είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Και πολλές περιπτώσεις, βέβαια, παραδείγματα προς μίμηση, άνθρωποι της ενδοχώρας. Αλλά το κομμάτι ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι, είναι κάπως πιο ελεύθερη κατάσταση. Επηρεάζει. Επηρεάζει, φυσικά. Επηρεάζει. Ωραία. Από τη στιγμή, λοιπόν, κύριε Χιλιαοντάκη,
που επηρεάζει. Και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε αυτό, δηλαδή ότι η νοοτροπία ενός παιδιού, ενός 18χρονου της ενδοχώρας, ενός χωριού, σε σχέση με ενός αγοριού, κοριτσιού, ενός αστικού κέντρου, είναι διαφορετική, σωστά? Βεβαίως, βεβαίως. Τι κάνουμε γι' αυτό? Υπάρχει αυτό που λέμε, να σας πω, υπάρχει αυτό που λέμε ο τρόπος ζωής που κάνουμε στην πόλη, ο τρόπος ζωής που κάνουμε στην Ήπειρο, ο τρόπος ζωής που κάνουν οι νέοι, ο τρόπος ζωής που κάνουμε εμείς. Πολύ σωστά. Αυτά δεν μπορούν παρά να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οδηγούμε συνέχεια και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους συνανθρώπους μας παρακάτω. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι δράσεις και καλές πρακτικές όπως τη δική σας που κάνετε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχουν μια συνέχεια, θα πρέπει να επαναλαμβάνονται. Ιδιαίτερα οι πολιτικοί, πολιτιστικοί, κοινωνικοί σχηματισμοί, η εκκλησία, τα κόμματα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα διάφορα εργασιακά σωματεία μπορούν και οφείλουν προς τα μέλη τους και στους φίλους τους να συμπεριλάβουν πρακτικές δράσεις προαγωγής κουλτούρας οδικής ασφάλειας και ασφάλειας εν γέννη. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε στις υπεράνθρωπες πραγματικά προσπάθειες που καταβάλλονται από τους εθελοντικούς συλλόγους και από τα στελέχη τους. Για παράδειγμα, ο συνάδελφός μου τώρα εδώ είναι μαζί σας στο στούντιο, αφιερώνει κάποιο χρόνο για να έρθει να πει κάποια πράγματα, να ευαισθητοποιήσει κάποιους ανθρώπους. Αυτό δεν φτάνει. Κατά τη γνώμη μου είναι αυτό που λέμε η τοπική ελίτ, οι τοπικοί άρχοντες, με την έννοια αυτή οι οποίοι μπορούν και επηρεάζουν ανθρώπους. Μάλιστα, είναι και κατανοητό. Επηρεάζουν συμπεριφορές. Αυτοί είναι οι οποίοι πρέπει να εισάγουν στην καθημερινότητά τους δραστηριότητες πρακτικές και να διαδίδουν αυτές τις πρακτικές προς όφελος των νέων. Διότι, αν μου επιτρέπετε, δεν μπορείς, ένα απλό παράδειγμα, αγαπητέ μου, και το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί σας πολλές φορές. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε για να πηγαίνουμε στο κέντρο του Ηρακλείου και να είναι οι πινακίδες δεξιά και αριστερά, οι απαγορευτές πινακίδες, τα σήματα της τροχέας και από κάτω να είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα, μηχανάκια κτλ. Και να περνάει η κάθε φορά που περνάει η τροχέα κτλ. Και να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτή είναι μια εικόνα πάρα πάρα πολύ. Μάλιστα, είναι κατανοητό, κύριε καθηγητά. Άσχημη εικόνα, ένα πλαίσιο κοινωνικοποίησης πάρα πάρα πολύ αρνητικό για το νέο, διότι θεωρεί ότι εδώ πέρα έλα μωρέ, αυτά δίθεν είναι, αυτά έτσι γίνονται, είναι για τα μάτια του κόσμου. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να... Επίσης, να πω και κάτι ακόμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι καιρός να ξεπεραστούν τα φοβικά σύνδρομα που διακατέχουν διάφορους είτε πολιτευτές, τοπικούς άρχοντες, ακόμα βουλευτές κτλ. Που θεωρούν ότι με το να διαφορούμε στη μη τήρηση του νόμου, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι μόνο. Έτσι, διότι αν συνενέσουμε στην εφαρμογή του νόμου θα χάσουμε την ασκούμενη επιρροή σε επαγγελματικές ομάδες, σε διάφορους παραβάσεις οδηγούς κτλ. Αυτά θα πρέπει να εξεπεραστούν. Θα πρέπει να μην διακατεχόμαστε από φόβο. Μάλιστα, και να είναι κατανοητό. Στην εφαρμογή μάλιστα. Του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνετε, αγαπητέ μου. Σας ευχαριστώ. Και παρακαλώ να συνεχίσετε. Χαρά μας κάθε φορά που μιλάμε. Θα ήθελα να έχω ένα σχολείο σας, κύριε Καλοκύρη, αναφορικά με το μάθημα της οδηγικής συμπεριφοράς στα σχολεία και πόσο απαραίτητο είναι. Είχαμε έτσι μια συζήτηση τώρα στο διάλειμμα, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Ναι, εμείς, σαν κλάδο, σαν σωματεία από όλη την Ελλάδα, ζητάμε ένα πάγιο αίτημα του κλάδου μας. Το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής να γίνει ένα κύριο μάθημα στα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Και όχι πρόσθετο μέσα σε κάποιο άλλο να αναφέρουμε κάποια πράγματα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε αρχής εξ αρχής να γαλουχίσουμε τα παιδιά να πάνε προς το σωστό δρόμο. Αλλά αυτό πρέπει να είναι σε συνδυασμό με την οικογένεια και τα παραδείγματα που παίρνει, όπως σας είπα και πριν, από το σπίτι του. Μάλιστα. Θέλω λίγο απευθυνόμενο στους τηλεθεατές, σε οικογένειες, σε γονείς, τι έχετε να τους πείτε. Θέλω ένα μήνυμα δυνατό, ένα μήνυμα ηχηρό, μία παρότρινση, μία προτροπή, μία συμβουλή, όπως θέλετε εσείς να το πείτε. Εγώ δηλαδή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι μέρες αυτές που έρχονται είναι δύσκολες μέρες. Θα ήθελα να προσέχουν όλοι, γιατί κανείς από εμάς δεν περισσεύει και όλοι πρέπει να γυρίσουμε γεροί και δυνατοί στα σπίτια μας. Πόσο όμορφο να περάσουμε ξεχωριστά.
Προηγήθηκε η πανδημία 3 χρόνια, να βγούμε να διασκεδάσουμε, ένας από την παρέα να μην πηγεί. Αυτό που λέει και ο κύριος Καρακούδης, ο αγαπητός στην τροχιά Ερακλείου, επικεφαλής ο διοικητής, ο οδηγός της παρέας. Δεν πειράζει. Να μην πηγαίνει. Ακόμα και αν πιει. Υπάρχουν επαγγελματίες που μπορούν να μας μεταφέρουν. Εννοείται. Το ταξί. Γιατί ακριβώς, δηλαδή δεν πρέπει ακριβώς να πάρουμε ένα ταξί. Να γυρίσουμε όλοι σπίτια μας και να αγκαλιάσουμε ξανά τους δικούς μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ. Κύριε Καλοκύριο, θα ξαναπούμε και πάλι.